τρελοκομείο αρχίζει με το που βγαίνεις. Είναι το αεροδρόμιο και κατευθείαν έχουμε τους κολοχέριδες με το καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Las Vegas. Πώς θα είναι άραγε το δικτυωμένο σπίτι του μέλλοντος? Τι θα μπορώ να κάνω από το να κάθομαι στον καναπέ μου? Το πρώτο απ' όλα, βέβαια έχουμε δει χίλιες φορές τι θα μπορούμε να κάνουμε στην τηλεόραση και σε μια οθόνη με το δίκτυο, αλλά δεν σκεφτόμαστε συχνά πόσο θα μπορούσαν όλες τις συσκευές να δένονται μεταξύ τους και να βλέπουν η μία την άλλη. Ας δούμε για παράδειγμα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με υπολογιστή στο κεντρικό σύστημα του σπιτιού για να κάνουμε τα ασφάλεια, τα φώτα και τις λειτουργίες ήχου στο σπίτι. Πάμε να τις δούμε. Εδώ βλέπουμε ένα μηχανισμό τον οποίο μπορεί να ελέγχουμε όλα τα φώτα του σπιτιού. Και όχι μόνο τα φώτα, αλλά οποιαδήποτε συσκευή στο σπίτι. Μπορούμε να πάμε στο μενού εδώ, που βλέπουμε το κάθε δωμάτιο και να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα φώτα ή τι μουσική παίζει, πού είναι οι άνθρωποι. Ας μείνω στο σαλόνι που ήμουνα. Θέλω να βάλω φως για διάβασμα. Βλέπουμε πίσω ότι και ανάβουν τα φώτα και στο γκαράζ έχουμε αφήσει αναμένα τα φώτα. Μας λέει τα φώτα είναι αναμένα, δεν είναι κανείς μέσα. Έχει ανοιχνευτεί η κίνηση και η ασφάλεια. Δεν παίζει μουσική, αλλά οι πόρτες είναι ασφαλισμένες. Θέλουμε να σβήσουμε τα φώτα. Του λέμε σβήσει τα φώτα. Και έτσι μπορώ να γυρίσω πάλι. Είναι εντάξει το γκαράζ, το ασφαλίσαμε. Μπορώ να θέλω να αλλάξω το περιβάλλον, τη θερμοκρασία ή τα παντζούρια μου είναι ηλεκτρικά και συνδεδεμένα με το σύστημα. Και μπορώ επίσης βέβαια να ελέγξω από εδώ και να βάλω κάποια μουσική. Να βάλω να παίξει και τώρα θα αρχίσει να παίζει μουσική στο δωμάτιο που επέλεξα. Ας σταματήσουμε. Μπορώ βέβαια να ελέγξω και όλη την ασφάλεια. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό με κάμερες και εδώ βλέπουμε σε εικόνες ότι πέρασε ο γείτονάς μας εδώ με τα δύο παιδιά του. Πέρασε ένας πολιτής. Ήρθε ο άνθρωπος που θα μου βάλει δορυφορική. Βλέπουμε τι ώρα ήρθε. Και οι ίδιες λειτουργίες θα μπορούσαν να είναι είτε εξ αποστάσεως είτε από μια ασύρματη συσκευή. Αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα την τηλεόραση. Και από εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να στην τηλεόραση να ελέγχουμε διάφορα πράγματα. Μπορούμε να ελέγχουμε και όλα τα ηχεία του σπιτιού. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγχουμε εδώ πέρα μια εικονική κορνίζα, που είναι μια ζωντανή κορνίζα με μια οθόνη μέσα. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι αυτό θα συνδεθεί στο σπίτι, ψάχνει το δίκτυο και συνδέεται με όλους τους υπολογιστές στο σπίτι και ψάχνει για τα άλμπουμ, σαν άλμπουμ φωτογραφιών που υπάρχουν στους υπολογιστές στο σπίτι μας. Λέει ότι βρήκε εδώ και βρήκε αυτά εδώ. Μπορώ να πάω να διαλέξω ένα, ας πούμε αυτό εδώ, και τώρα θα παίζουν οι εικόνες από αυτό το άλμπουμ και θα αλλάζουν όπως το διάλεξα εγώ. Ας γυρίσω λοιπόν στο καναπέ μου και ελέγχοντας βέβαια είπαμε τα φώτα, τα ηχεία γύρω γύρω, τις εικόνες που βλέπουμε και μέχρι και τις εικόνες στον τοίχο. Αυτό είναι το όραμα της Microsoft για ένα δικτυωμένο σπίτι. He's just in time, just in time. Very nice indeed, Mulroney. Yes, he's done it again. Just a nick of four first quarter. And he's off now. Referee checking the doors. Να, εδώ είναι παλιή γνώριμη και μια πάρα πολύ σημαντική τεχνολογία που σας έχω παίξει, αλλά για καλό λόγο θα αρχίσω κατευθείαν από εδώ. Καθότι είμαι στο Las Vegas θα αρχίσω να παίζω κούλο χέρι. Τι έχω εγώ, ρίξε κι άλλο. Τα κάικα. Για να ξαναρίξω, να δοκιμάσω την τύχη μου. 14, πάλι έχασα. Η ουσία είναι ότι η τεχνολογία αυτή έχει να κάνει με οθόνη αφής και ρίξε μου κι άλλο, 20.
κέρδισα. Και η διαφορά είναι ότι αυτή η τεχνολογία συγκεκριμένη δεν χάνει ποτέ τη ρύθμισή της και δεν χαλάει. Υπάρχουν κάποιες άλλες οθόνες, πολύ συχνά παίζεται κάποια παιχνίδια που δεν δουλεύουν και είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για σας πάντα νεύρα. Αλλά οι εφαρμογές με οθόνη αφήσεις είναι αμέτρητες. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, μπορώ να χειρίζομαι αυτοκίνητα που έρχονται για βάψιμο και μπορώ να θέλω να αλλάξω το χρώμα. Βγάλω ένα κίτρινο αυτοκίνητο τώρα. Το επόμενο θα είναι κίτρινο. Ή να βάψω ένα με άλλο χρώμα. Όπως επίσης θα μπορούσα να ορίσω και από εδώ τις διάφορες παραμέτρους της βαφής. Και αυτό είναι τρομερά σημαντικό γιατί ελέγχω από εδώ όλη μου τη βιομηχανική παραγωγή. Mitsubishi Charisma, for those married couples who haven't given up on passion. Εδώ είναι μια εφαρμογή, μια οθόνη σαφής που θα πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά σε εστιατόρια. Ξέρετε πόσες φορές έχετε δώσει μια παραγγελία και σας τα έχουν φέρει λάθος ή όχι αρκετά γρήγορα ή περιμένετε μισή ώρα τον καρσόν. Είμαι λοιπόν εδώ σε μια πιτσαρία και μπορώ να πάω και να διαλέξω πολύ γρήγορα ότι αυτός ο πελάτης θέλει μια. Ποια πίτσα θέλει, μια σαλάτα του κέσαρα. Ωραία. Και τι άλλο θέλει εδώ πέρα. Θέλει και ένα ποτό. Και βάζουμε λοιπόν ότι θέλει να πιει και μία Coca-Cola, να την κάνουμε διπλή αυτή, και μία πορτοκαλάδα. Και μπορώ βέβαια να διαλέξω και άλλα πράγματα που θέλω να κάνω και όλα αυτά να γίνουν μέσα από την οθόνη αφής, την οποία βέβαια μπορεί να κουβαλάει και ο σερβιτόρος ή θα μπορούσε να είναι και γίνεται όλο και περισσότερο να είναι και πάνω στο τραπέζι μας να βάζουμε τις παραγγελίες. Τα πλεονεκτήματα είναι πολύ μεγάλα, έχουμε ταχύτητα, έχουμε ευκολία, έχουμε μικρότερο κόστος και είναι μια πολύ καλή εφαρμογή μιας οθόνης σαφής για γρήγορες και εξυπηρετικές λύσεις. Τι είναι τηλεόραση? Ως τώρα έχετε συνηθίσει να βλέπετε τηλεόραση όπως την ξέρατε, είχατε ακούσει ίσως για το Web TV, αλλά εδώ στην Ericsson έχουμε κάτι αρκετά διαφορετικό. Έχουμε μια σαν τηλεοπτική μετάδοση ενός γεγονότος μέσα από την ασύρμανη τεχνολογία της Ericsson και έχουμε εδώ τον κύριο Aaron Judson. Aaron, what do we got here? This is the main menu when you first go. Εδώ βλέπουμε το κύριο μενού, θα διαλέξουμε έναν αγώνα. Αυτά όλα είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή. Η διαφορά σε αυτή την τεχνολογία είναι ότι βέβαια χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ζωντανών πληροφοριών που μεταδίδονται μέσα από το ασύρματο δίκτυο της Ericsson και βέβαια και πληροφορίες που υπάρχουν σε ένα CD-ROM. Τώρα βλέπουμε εδώ ακριβώς τι γίνεται ζωντανά στον αγώνα. Εδώ βλέπουμε τα δύο. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν από την αρχή και κάνουν βόλτες για να πάρουν θέση στην γραμμή εκκίνησης. Μπορούμε να δούμε διάφορες πληροφορίες, όπως την κατεύθυνση του κάθε πλοίου. Είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος να βλέπουμε τη στρατηγική σε ένα αγώνα ιστιοπλοϊκό. Και μπορούμε να, βέβαια να δούμε και διάφορες μεριές. Αυτές τις πληροφορίες είναι σε πραγματικό χρόνο από τη θέση του πλοίου. Εδώ βλέπω από πίσω τους Γάλλους πώς πάνε. Ο ψέματος μας είπε, είναι Ελβετοί. Και μπορώ να αλλάξω δικιά μου κάμερα και θα τους δούμε να πάρουν θέση στον αγώνα.
Εδώ βλέπουμε ότι θα περάσει ο ένας μπροστά από τον άλλον. Σε ζωντανό χρόνο. Παραλίγο να τρακάρουνε. Ψυχολογικό πόλεμο κάνανε. Και μπορώ να δω και διάφορες πληροφορίες για τα πλοία. Μπορώ να δούμε τις ταχύτητές τους. Και οτιδήποτε άλλο χρειάζομαι. Είναι νομίζω ένας πραγματικά πολύ ενδιαφέρον τρόπος να βλέπουμε αγωνίσματα όπως αυτό, που η στρατηγική είναι πολύ μεγάλη σημασία και πολλές πληροφορίες το κάνουν έναν ακόμα πιο θεαματικό τρόπο να το βλέπαμε από ό,τι στην τηλεόραση. Ο λόγος που μοιάζω σαν εξωγήινος είναι επειδή σας μιλάω από το μέλλον. Το μέλλον είναι αυτός ο υπολογιστής, θα σας δείξω τώρα αυτής αμέσως, τον οποίο φοράω. Τι εννοείς φοράς? Κοιτάξτε, έχω εδώ τις μπαταρίες. Εδώ είναι ο υπολογιστής. Και αυτό εδώ είναι η οθονούλα μου. Παίρνω λοιπόν το μολυβάκι μου και μπορώ να κάνω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, οποιαδήποτε λειτουργία των Windows. Θα πάω μέσα και να ανοίξω ένα πρόγραμμα, οτιδήποτε θα ήθελα να κάνω εδώ πέρα πάνω στην οθόνη την οποία φοράω. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για πάρα πολλές εφαρμογές. Μία εκ των οποίων είναι σε βιομηχανικές εφαρμογές βέβαια, όπου χρειάζεται να περπατάω και συγχρόνως να περνάω στοιχεία στον υπολογιστή. Το ωραίο με τους υπολογιστές αυτούς είναι ότι μπορούμε πραγματικά να είμαστε φορητοί με έναν πάρα πολύ ευέλικτο τρόπο. Γεια χαρά. Οι διακοπές του καλοκαιριού μπορεί να πέρασαν. Εσείς όμως συνεχίστε να απολαμβάνετε τις χαρές της θάλασσας με ένα σκάφος. Η Greco Marine σας προσφέρει τον Καπετάνιο. Ένα σκάφος καλοτάξιδο, αβύθιστο, γρήγορο, ευσταθές, οικονομικό. Μια στιβαρή κατασκευή για όλους τους καιρούς. Καπετάνιος. Ένας πραγματικός σύντροφος στη θάλασσα. Καπετάνιος. Δεν συγκρίνεται. Κοίτα, οπωσδήποτε είναι μια καλή ερώτηση αυτή, αλλά δεν θέλω να την απαντήσω. Κύριε Σταλόν, αλήθεια, χρησιμοποιείτε υπολογιστή? Να τον δούμε τον Gates. Και τον βλέπουμε και αυτόν. Βάλει κάποια ώρα. Κάνουμε και ένα ραντεβού. Εγώ δεν κάνω πλάκα, θα τον δούμε. Και δύο φορές μάλιστα. Είμαι εδώ λοιπόν με τον Γιάννη. Δεν το ξέρετε το Γιάννη, είναι συνήθως πίσω από τις κάμερες. Θα το δείτε και μπροστά τα θέματα της ειδικότητάς τους. Και εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, καθότι έχουν ξυπνήσει από τις 4.30 ώρα λόγω jet lag, διαφορά ώρας, είναι ότι προσπαθούμε να κανονίσουμε μόνο τα ραντεβού μας. Και έχουμε εδώ όλα αυτά τα μηνύματα. Low tech, δυστυχώς δεν προλαβαίνω να τα πάω στην υπολογιστή. Είναι χιλιάδες τα μηνύματα από εταιρείες με τις οποίες πρέπει να βρεθούμε. Μερικοί γνωστοί, μερικούς τους ξέρουμε. Άλλοι θέλουν να πάμε σε πάρτι. Μόνο πρωτοβάλλουμε τέλος πάντων και προσπαθούμε να τους βάλουμε σε κάποια τάξη για να τα προλάβουμε όλα. Και όλα αυτά για να σας ενημερώσουμε καλύτερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Αμερική και όχι, δεν είμαι εδώ για τις μηχανές. Εδώ για την μεγαλύτερη ίσως έκθεση υπολογιστών στον κόσμο. Ψέματα, είναι η μεγαλύτερη και σίγουρα η πιο σημαντική και με διαφορά η πιο αγαπημένη μου έκθεση στον κόσμο, για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί έχει αυτό που ψάχνεις, έχει έτσι μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, έχει συνέδρια, έχει πρακτικές και έχει όλες τις εταιρείες που θα ήθελα να δω να μου δείχνουν αυτά που θέλω να ξέρω. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε
το τι σόι πράγματα φτιάχνουν. Εδώ πέρα είναι ένα καρτούν που είναι η ιστορία του Bill Gates σε καρτούν. Αν είναι δυνατόν. Τρομερά πράγματα. Και αστεία διάφορα. Εδώ βλέπετε αυτοκινητάκια για διάφορα κόλπα του marketing. Βλέπουμε τη μεγάλη ιστορία της έκθεσης από το 79, το οποίο το πήραν βραβεία. Λέω ότι γίνεται χαμός, εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν διάφορα έξυπνα κόλπα και θεματικά για να μας ενημερώσουν και να μας διασκεδάσουν μαζί, νομίζω έτσι είναι και το σωστό. Βλέπετε από οθόνες. Κοιτάξτε αυτόν εδώ. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Ladies, how are you? Glad you can make it. Nice to see you. I've been waiting for you. How are you? Αυτός είμαι εγώ και η πρώτη δουλειά που έχω να κάνω είναι να βελτιώσω αρκετά τον ήχο. Αλλιώς θα με ακούτε εκεί στο βάθος και δεν θα ακούτε τίποτα. Αυτός εδώ είναι ο λίγο στρουμπλός μου ο Αμερικάνος. Οι περισσότεροι Αμερικάνοι είναι περίπου τόσο χοντροί. Άντε, γεια. Why can't you just take it out? Αρέσουν οι καραφλές γυναίκες που χρησιμοποιούν μικρόφωνα της Andrea Electronics. Την έχουμε ξαναδείξει και αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι εκτός το design, είναι το γεγονός ότι μειώνει τον θόρυβο από εξωτερικούς παράγοντες. Και ο τρόπος που το κάνει είναι ο εξής. Μοιάζει κάπως έτσι, αν θέλετε να δείτε εδώ πέρα τι κάνουμε. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, εδώ το σήμα που αλλάζει καθώς μιλάω. Αυτό το μικρόφωνο είναι πολύ τέτοιο, πώς το λένε. Και εδώ μπορώ να βάλω θόρυβο, ας βάλω λίγο θόρυβο, παράγει θόρυβο, να ακούστε τι κάνει. Και καθώς ανοίγω εδώ πέρα και βάζω τον αλγόριθμο της Andrea Electronics, μειώνει το θόρυβο. Βλέπετε εδώ ότι είναι τελείως σταθερό και ακούγεται μόνο η φωνή μου. Και επίσης μπορώ να μειώσω και να ορίσω πόσο μεγάλο θα είναι το επίπεδο και εδώ να μειώσω περισσότερο το θόρυβο. Είναι απλή ιδέα, αλλά αυτή η εταιρεία φτιάχνει τους ίδιους αλγόριθμους που λέγε πολλά χρόνια τις εξελίσσει για μαχητικά αεροπλάνα. Ραδιοταξί Κόσμος, ποιον θέλετε? Ένα ταξί θα ήθελα, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα, το ταξί που θέλετε να πάει? Ναι, ένα ταξί για το Κολωνάκι, παρακαλώ. Ακούστε κυρία μου, δεν σας ακούω, μιλήστε καθαρά. Ετοιμάστε μικρόφωνα της Andrea Electronics. Ναι, πράγματι, αυτά τα μικρόφωνα ακούγονται πολύ καλύτερα. Τώρα τα νέα τι είναι, ότι έχουμε και άλλα προϊόντα και άλλους τρόπους να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ ας πάμε σε αυτόν για παράδειγμα. Και τι είναι αυτό? Εδώ για παράδειγμα, λέμε hands-free για τηλέφωνα. Αυτό εδώ, να το δείξω από κοντά. Είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ κατευθυντικό μικρόφωνο.
παίρνει πάρα πολύ μεγάλη κατεύθυνση. Και γιατί το χρειάζομαι? Σε περιπτώσεις που δεν θέλω να χρησιμοποιώ μικρόφωνο όπως στο αυτοκίνητο, βάζω αυτό κάπου και πιάνει μόνο το δικό μου θόρυβο. Μπορεί να είμαι σε ένα καμπριολέ αυτοκίνητο, να ακούω και το καστόφωνο μου στη διαπασόν και όταν χτυπήσει το τηλέφωνό μου να ακούγομαι με φωνή καμπάνα. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη εφαρμογή, το έχουν εξελίξει κι άλλο και μια τρομερή εφαρμογή είναι σε καστόφωνα αυτοκίνητου που αναγνωρίζουν φωνή. Για να δούμε. Εδώ για παράδειγμα, αυτό είναι ένα παράδειγμα από διάφορες εταιρείες. Εδώ είναι μια γνωστή εταιρεία καστοφώνων και υπάρχουν και άλλες εταιρείες με τέτοιο. Μπορώ να μιλήσω σε αυτό το μικρόφωνο, αν και παίζει τον καστόφωνο, και να του πω να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, Auto PC. Volume. Loud. Και ανέβασε την ένταση. I hate this job. Somebody beam me up. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. I get no